Στις 26, αν έχετε νικήσει κάνα δύο φορές, και αυτές μετράει, 26. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Έλα, Ταγί. Βρε αγάμι σου. Ο Τσουτσούκος δεν είναι. Ο Αεξής είναι. Άμα δεν είσαι φίλε, ξαναπάρε. Συγγνώμη, δε, τώρα. Έλα, φίλε, έλα. Μα πώς θα γίνει. Ναι, ναι, έλα, φίλε, δεν είσαι ο Τσουτσούκος, ναι. Μα ο Ταξίς αποφέρες. Από? Αποφέρες, αποφέρες. Απ' τις φέρες. Φέρες, φέρες. Πάνω εκεί, τη Δημότυχο, ε. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Ρε, φιλαράκο, εκεί πέρα είναι η πατρίδα, εκεί πηρέτησα, ρε, φίλε. Μπράβο, Ταγί μου, μπράβο. Σε πήρα και την άλλη φορά. Στο 531. Ναι. Είναι η ανερχόμενη δύναμη. Άκου ρε φίλε, μην παραμυθιάζεσαι ρε αγόρι μου, μην παραμυθιάζεσαι. Ποια ανερχόμενη δύναμη. Πόσα χρόνια έχεις στο Σαββίδι και έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα και επειδή είσαι λεβέντης παοκτζής και μένεις και στα σύνορα με τους Τούρκους, δεν πρέπει να, πρέπει να τους ξεφτυλίσεις που δώσανε το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Ντάγι μου, Ντάγι μου, βλέπεις τα τελευταία τρία χρόνια ναι. Συνεχώς ανεβαίνουμε. Το βλέπεις αυτό. Ρε, τι, εγώ βλέπω. Δηλαδή, φέτος πώς ανέβηκες, για πες. Εγώ πιστεύω ότι αισθάνομαι... Ρε, γιατί δεν μιλάς, ρε φίλα. ...στο σβέρκο σας, έτσι βλέπω. Τι έχουμε στο σβέρκο, τι, εσένα. Α, αισθάνεσαι την ανάσα μας στο σβέρκο σας. Ρε, φιλαράκο, με όλο το συμπάθειο. Εσύ λες για ανάσα. Εσύ αισθάνεσαι τον μπούτσο μου στον πάτο σου. Άντε, γεια! Άστο, ρε, φιλαράκο. Και δεν ήθελα να φτάσω τόσο πολύ, γιατί δεν είσαι παοκτζής τέτοια. Αλλά είσαι λοξός ρε φίλε. Ρε ποιο σβέρκο, εδώ πέρα έχω τίποτα εγώ από ανάσα. Ρε πας καλά ρε. Ρε 26 πόντους διαφορά, 26 βαθμούς διαφορά σε τερμάτισε φέτος ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟ. Πόσο. Πέρυσι τα ίδια. Μέσα όρο καμία τρενταριά βαθμούς. Όλα τα χρόνια. Αλλά... Με έκανες και μίλησα έτσι, ενώ δεν σου άξιζε. Αλλά ρε φίλε, μην με παρεξηγείς. Δεν γίνεται να ακούτε τέτοιες μαλακίες, ρε. Άμα μου λες ότι αισθάνομαι την ανάσα, ρε, ποια είναι ανάσα, ρε. Ρε, ξέρετε ότι ζείτε εσείς οι παοκτζίδες χωρίς ανάσα. Δεν έχετε ανάσα, ρε. Ρε, ο πεθαμένος κλάνει. Έχει ανάσα ο πεθαμένος. Μα τι λέτε, ρε. Ρε, θα με τρελάνετε, ρε. Ρε Χριστέ μου και Κύριε. Ρε φιλαράκο, είναι η μόνη φορά που μετάνιωσα που μίλησα έτσι σε ένα παοκτζή, γιατί εσύ δεν είσαι ο παλιόπουστας ο παοκτζής. Είσαι ένας βλαμμένος παοκτζής. Ρε φίλε, ποια ανάσα ρε φιλαράκο. Ρε σας έχουμε κόψει την ανάσα ρε. Ρε εσύ, ποια ανάσα των τριών πρωταθλημάτων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 48, 47 συνεχόμενα και θα με περάσει. Ρε που ζεις ρε. Κάθε, άκουσε με. Είχα πει την άλλη φορά, ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στον Ολυμπιακό είναι το 3.200 χρόνια. Δηλαδή, το 3.200, ο ΠΑΟΚ αφού παίρνει κάθε 35 πρωτάθλημα, τόσο θα πάει. Η 3.200 είναι η 2.200. Να τα αφήσω. Ρε εσείς, ρε θρύλε Θεέ μου, τι τους έχεις κάνει ρε Ολυμπιακέ μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Δεν υπάρχει ρε, τι έχετε πάει. Ρε Παοκτζή, τι ήταν αυτό ρε φίλε. Δεν ήθελα έτσι να σε βρίσω, αλλά σαν Παοκτζής γενικά έτσι μέσω συμφερτώ αυτό που ζείτε, σου άξιζε. Σαν ΠΑΟΚ, αλλά σαν άτομο που είσαι λίγο βλαμμένο, καθυστερημένο, που ζεις και στα... εκεί και σε παραδέχομαι που έχεις απέναντι τους Τούρκους και βγάλει το δίκανο και βάρα μία, όποτε σου καβλώσει. Μπα να γαμηθούνε. Άκουσε με. Ρε φίλε, είσαι τρελός. Δηλαδή... Τι, άστο φίλε, άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο παπάς σας και ο γαμιάς σας και τα λεφτά σας. Ρούβλια είναι παουτζή του Ιβάν. Ρε, για πες μου με τον Ιβάν, το Σαμπιντή. Γιατί έχει δύο χρόνια να έρθει η Ελλάδα. Τι γίνεται.
Για πες μου, τι γίνεται με το Σαμπίντι. Και ο Γιώργη πώς έγινε έτσι καλόγερος, κρύβεται από τίποτα, ε. Λίγα είναι τα ψωμιά. Ακούστε κάτι. Θα σωθείτε, Παοκτζίδες, όταν θα φύγει. Λίγο θέλατε, εάν δεν υπήρχε Μητσοτάκης, να πάτε Β' Εθνική. Με προεδρικό διάταγμα άλλαξε τον νόμο και σωθήκατε. Έπεσε μόνο η Ξάνθη. Λοιπόν, επειδή βλέπω την καταστροφή σας και επειδή είστε μπουνταλάδες και δεν τη βλέπετε, διώχτε τον. Θα έρθει άλλος, μη σας νοιάζει. Θα έρθει άλλος και με νόμιμα λεφτά και με έτσι και θα... Εντάξει. Δηλαδή με το Σαββίδι τι είδατε. Τον είδατε να μπαίνει μέσα με το όπλο. Ακούσε τώρα πράγματα. Τον είδατε να σας πηγαίνει η Β' Εθνική και να επεμβαίνει ο Πρωθυπουργός για να σας σώσει. Τον είδατε να συμφωνείτε εσείς οι Παοκτζίδες, εκτός από ένα σύνδεσμο, δεν θυμάμαι ποιον, να συμφωνεί το όνομα της Μακεδονίας να δοθεί στα Σκόπια. Συμφωνήσατε και εσείς οι μαλάκες. Μπράβο σας. Και σαν σήμερα, όχι Σαββάτο, σαν εχθές Παρασκευή, πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Σαν εχθές Παρασκευή. Τώρα έχει πάει Σάββατο. Εντάξει είμαστε. Τρίζουνε τα κόκαλα του μεγαλύτερου Έλληνα στρατηλάτη, στρατηγός. Τα πάντα ήτανε. Τα πάντα. Τους γάμαγε όλους αυτούς εκεί κάτω. Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, όλα αυτά τα είχε γαμίσει. Στρατηλάτης. Πέρασε και όλοι τα παράλια της Τουρκίας είναι δικά μας. Έφτιαξε ναούς παντού, στην Αίγυπτο, το όνομά του παντού. Πάνω από 50 πόλεις στην Αίγυπτο έχει το όνομα του Αλέξανδρου. Κι όμως βρέθηκε ο Σαμπιντή να σας βγάλει τον ύμνο του μεγάλου Αλεξάνδρου από την Τούμπα. Να τον χαίρεστε! Εμπρός.